Φίλες και φίλοι, συμπατριώτες και πατριώτες, πολύ σύντομα χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ σε αυτό το θεσμό, γιατί είναι θεσμός η γιορτή του κρασιού στο Ζεμπολαδιό. Προχόμαστε εδώ να γιορτάσουμε μαζί με τους καλλιεργητές, με τους παραγωγούς, με τους συνοπιούς, για το διαμάντι, όπως είπε ο πρόεδρος της περιοχής μας, το Μοσχοφύλλερο, το οποίο βγαίνει μόνο εδώ, μας έχει κάνει την τιμή και τη χάρη να βγαίνει μόνο εδώ στην περιοχή μας. Ξέρω πόσο ταλαιπωρείστε, γιατί και εγώ από χωριό είμαι, ξέρω ότι, όπως λένε, ότι το αγρότη το μαγαζί δεν έχει σκεπή. Ξέρω τα τελευταία χρόνια ότι έχετε περάσει δύσκολα λόγω καιρικών συνθηκών, αλλά όμως εμείς οι Αρκάδες, οι Μαντίνοι, έχουμε κουράγιο, έχουμε δύναμη, συνεχίζουμε και διασκεδάζουμε. Και πάντα διασκεδάζουμε, ειδικά στη συγκομιδή. Αυτό κάνουμε και σήμερα, αυτό κάνανε πάντα οι συμπατριώτες μας, όταν είχαν συγκομιδή διασκεδάζανε. Άρα λοιπόν είμαστε μια γιορτή παραγωγών και είναι ευχάριστο. Και το δεύτερο που θέλω να τονίσω και τελειώνω, αυτό το οποίο αξίζει εδώ να λέμε είναι ότι εδώ υπάρχει παράδοση. Ακούμε γνήσιο δημοτικό τραγούδι. Ίσως από πολλούς παραξηγέμαι, αλλά πολλές φορές έχω πει ότι δυστυχώς τα ακούσματα που είχαμε από τους πατεράδες μας, τους παππούδες μας, αυτά τα οποία ζούσαμε στα χωριά μας, δυστυχώς σήμερα έχουν παρισφύσει πάρα πολλά νέο δημοτικά τραγούδια, τα οποία αλλοιώνουν την παράδοση. Εδώ στο Ζεμπολαδιό υπάρχει παράδοση. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο και να το χειροκροτήσουμε όλοι. Πρέπει όλοι να κάνουμε ένα κίνημα, να διατηρήσουμε, να περιφρουρήσουμε το δημοτικό μας τραγούδι. Τίποτα άλλο, χρόνια πολλά, καλή διασκέδαση. Και επειδή ο μήνας που έχει ρό, το κρασί θέλει νερό, ο Σεπτέμβρης δεν έχει ρό, να μην βάλετε νερό, αλλά μην πείτε πάρα πολύ. Να είστε καλά.